Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action. Χωρίς γαλάζια σημαία έμεινε και ακόμη μια φορά ο Δήμος Κορινθίων. Υποψήφιος Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος, ο Ηλίας, το γεγονός αναφέροντας ως ήδη αναρρύθμιτες χαμένες ευκαιρίες για την πόλη και το Δήμο μας, ήθελε να προσθεθεί μία ακόμη. Ο υποψήφιος Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος εξέδωσε ανακοίνωση και μίλησε για τις γαλάζιες σημαίες παραλίες Κορινθίας συγκεκριμένα. Η ανακοίνωση αναφέρει: στις ήδη αναρρύθμιτες χαμένες ευκαιρίες για την πόλη και το Δήμο μας, ήθελε να προσθεθεί μία ακόμη. Για άλλη μια χρονιά, ο Δήμος Κορινθίων με τη μεγάλη ακτογραμμή, τις πολυάριθμες καταγάλανες παραλίες σε Κορινθιακό και Σαρωνικό, είναι ο μόνος παραλιακός Δήμος τρομού Κορινθίας που δεν κατάφερε να βραβευτεί ούτε με μια γαλάζια σημαία. Τα τελευταία χρόνια της θητείας απερχόμενης Δημοτικής Αρχής, λόγω απαξίωση το βραβείο της γαλάζιας σημαίας αφαιρέθηκε και από την τελευταία παραλία που δεν είχε κερδίσει. Μάλιστα, πέρυσι, ο απερχόμενος Δήμαρχος είχε δηλώσει πως δεν έκανε καν αίτηση για το διεθνές αυτό βραβείο. Δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με το πρόγραμμα βραβεύσεων. Ένας Δήμος με προτεραιότητα του τουρισμού δεν νοείται να μην καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις σε ποιότητα και υποδομές στις παραλίες του. Δεν νοείται να προκύπτουν ζητήματα ασφάλειας για τους λιόμενους συνδυσμούς της μας κάθε ηλικίας με τη ραϊκή κατάληξη που βιώνουμε κάθε χρόνο. Δεν νοείται να αφήνει ανεκμετάλλευτο το φυσικό του πλούτο που θα μπορούσε να φέρει εισόδημα σε επιχειρήσεις και το προσωπικό τους. Ο υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος και ο Συνδυασμός Συμμαχία Πολιτών ως νέα Δημοτική Αρχή θα θέσουν προτεραιότητα την κάλυψη των προϋποθέσεων ώστε οι παραλίες του Δήμου μας σε Κορινθιακό και Σαρωνικό να ξαναγίνουν ελκυστικό ασφαλές αγαθό για τους δημότες μας. Με το βραβείο της γαλάζιας σημαίας αλλά και με τη σημαντική διαφήμιση ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο θα γίνει ελκυστικός προορισμός και πόλος έλξης επισκεπτών. Ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής με το κόμμα των Οικολόγων Πρασίνων Νίκος Λόης μίλησε για τον υδροφόρο ρίζοντα του Λουτρακίου, τονίζοντας ότι οι οικολόγοι πράσινοι στηρίζουν το νερό της περιοχής, δηλαδή του Λουτρακίου, το οποίο είναι ένα φυσικό αγαθό για τους πολίτες. Ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής με το κόμμα των Οικολόγων Πρασίνων Νίκος Λόης μίλησε για τον υδροφόρο ρίζοντα του Λουτρακίου, τονίζοντας ότι οι οικολόγοι στηρίζουν το νερό της περιοχής, το οποίο είναι ένα φυσικό αγαθό για τους πολίτες. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω ότι είναι για τους πράσινους αλληλεγγύη. Δημιουργία Οικολογία, ο νέος συνδυασμός που συμμετέχει σε ευρωεκλογές και θέλουμε να μας στηρίξει ο κόσμος τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών, είναι ότι το νερό είναι το ύψιστο αγαθό, αναγκαίο αγαθό, δημόσιο αγαθό, το οποίο στηρίζουμε το δημόσιο χαρακτήρα του, οι οικολόγοι πράσινοι, και πρέπει να το προστατεύουμε. Θεωρούμε και εκτιμάμε, εμείς οι πράσινοι, ότι το νερό αυτό και ιδιαίτερα το νερό του Δήμου Λουτρακίου και του υδροφόρου ορίζοντα του Δήμου μας είναι από τα καλύτερα νερά της Ευρώπης. Και δεν το εκτιμάμε τυχαία αυτό. Παρόλες τις εκτιμήσεις του ΠΑΚΟΕ, εμείς πρεσβεύουμε τις εκτιμήσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους, του ελληνικού δηλαδή αρμόδιου φορέα, καθώς και τις περιφέρειες οι οποίες μας έκανε έλεγχο, αλλά και τις καθημερινές μετρήσεις οι οποίες κάνει ο Δήμος και οι οποίες πραγματικά δείχνουν ότι το μεταλλικό νερό του Λουτρακίου κρατάει την παλιά του έγκλη, είναι από τα καλύτερα νερά της Ευρώπης και πρέπει ο κόσμος να το στηρίξει. Είναι αμαρτία, πραγματικά αμαρτία, το νερό Λουτρακίου να μην το εμπιστεύεται ο κόσμος που τόσα χρόνια και τόσες δεκαετίες το εμπιστευόταν και έπινε αυτό το νερό. Και πραγματικά, όχι μόνο δεν έπαθε τίποτα, αλλά όσον αφορά και το μεταλλικό νερό, αλλά όσον αφορά και το γευματικό νερό, έπαιρνε τα συστατικά που έπρεπε να πάρει για να κάνουν τη ζωή του καλύτερη και τον οργανισμό του να λειτουργεί καλύτερα. Τώρα ξαφνικά. Για μια ουσιαστικά εκτίμηση του ΠΑΚΟΕ, ο κόσμος να έχει στραφεί σε άλλα νερά και να μην εμπιστεύεται το νερό του Λουτρακίου, τα νερά του Λουτρακίου, με αποτέλεσμα όλα τα εμφιαλωτήρια να κλείσουν εκτός από το Ιδρία και το μοναδικό εμφιαλωτήριο να μην στηρίζεται και από τους ίδιους τους δημότες. Πρέπει όλοι μας να στηρίξουμε αυτό το νερό, πρέπει όλοι να προωθήσουμε αυτό το νερό και εμείς οι οικολόγοι στη συνείδηση, αλλά πράσινη στο συνδυασμό, μην μπερδευτείτε, σας το ξαναλέω, πράσινη, αλληλεγγύη, δημιουργία, οικολογία. Εντός των ημερών θα βγάλουμε ανακοίνωση, στην οποία ακριβώς θα λέμε ότι εκτιμάμε το νερό του Λουτρακίου είναι το καλύτερο και θέλουμε να το στηρίξει ο κόσμος, όλος ο κόσμος να στηρίξει, όπως και εμείς το στηρίζουμε, γιατί είναι ένα δημόσιο αγαθό, το οποίο πραγματικά αυτό που πρεσβεύουμε είναι να δίνεται σε όλους ελεύθερα, να μπορούν να το πίνουν όλοι, έτσι ώστε και να το εκτιμήσουν όλοι, γιατί είναι μοναδικό αγαθό το νερό, αλλά και από εκεί και πέρα να το κάνουμε και εξαγωγή στο εξωτερικό για να μπορέσουμε να στηρίξουμε και την οικονομία της περιοχής μας. Με κοινωνικές εταιρεστικές επίσης όλα αυτά μπορεί να γίνουν. Στη μνήμη του Ζεύγου Σωτήρη και Ελένης Διδασκάλου διοργανώνεται και φέτος για πέμπτη συνεχή χρονιά ο Λαϊκός Αγώνας Διδασκάλια. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται ο Λαϊκός Αγώνας δρόμου 10 χιλιόμετρων τιμώντας τη μνήμη του Ζεύγου Σωτήρη και Ελένης Δασκάλου. Η διαδρομή είναι ασφάλτινη και θα υπάρχουν χιλιομετρικές ενδείξεις επί του δρόμου ανά ένα χιλιόμετρο. Κατά μήκος διαδρομής θα υπάρχουν δύο σταθμοί υδροδοσίας καθώς και στον τερματισμό.
Εγγραφές θα πραγματοποιούνται στο πνευματικό κέντρο Αθηκαίων 2 ώρες πριν την εκκίνηση και μετά 15 λεπτά πριν την εκκίνηση. Όλοι οι δρομείς οφείλουν να έχουν περάσει από πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις και να συμμετέχουν με δική τους ευθύνη. Στο θέμα αναφέρθηκε ο μαραθωνοδρόμος, κ. Παύλο Τζαναβάρας. Έχουμε μια πολύ όμορφη εκδήλωση στα Αθήκια, αθλητική εκδήλωση στο χωριό μας στα Αθήκια, τα Διδασκάλια 2014. Διοργανώνεται αγώνας δρόμου, τρέξιμο, για πέμπτη χρονιά προς τιμήν του Σωτήρη Διδασκάλου, ο οποίος είναι ευεργέτης του χωριού μας, δόρισε το οικόπεδο και ανεγέρθη το πνευματικό κέντρο, αυτό το στολίδι το ωραίο Αθηκίων. Και διοργανώνουμε προς τιμήν του διάφορες εκδηλώσεις διδασκάλια. Στα πλαίσια αυτών των εκδηλώσεων είναι και ο αγώνας δρόμου, ο οποίος πραγματοποιείται αύριο Σάββατο 10 Μαΐου το απόγευμα 6.30 ώρα. Είναι αγώνας 10 χιλιόμετρων, αγωνιστικός. Επίσης θα υπάρχει και αγώνας για αυτούς που θέλουν να έρθουν να περπατήσουν και για μικρά παιδιά 3 χιλιόμετρων. Η διαδρομή ξεκινάμε από το χωριό, από το πνευματικό κέντρο, βγαίνουμε εκτός μέσα στο δάσος προς το Γαλατάκι και γυρνώντας γυρίζουμε από το κεντρικό δρόμο των Αθηκίων, μια κυκλική διαδρομή 10 χιλιόμετρων χωρίς ιδιαίτερες ανηφόρες για να δυσκολέψει τους δρομείς. Ο καιρός θα είναι σύμμαχος αύριο, από ό,τι διαβάζουμε θα έχει συννεφιά και θα έχει δροσούλα, το τοπίο είναι καταπληκτικό. Έχουν δηλώσει συμμετοχή πάρα πολλοί δρομείς από πολλά μέρη της Ελλάδος. Μένα προσωπικά με έχουν πάρει τηλέφωνο από Καλαμάτα, από Θήβα, από Πάτρα, από Αθήνα. Θα γίνει μια πολύ όμορφη εκδήλωση. Πορεία στο Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποίησαν εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης ναρκωτικών. Ενώ στη συνάντηση με τον αντιπρόεδρο του ΟΚΑΝΑ, οι εργαζόμενοι για ακόμη μια φορά αντιμετώπισαν τον εμπεγμό της διοίκησης, καθώς ο ίδιος δεν έχει υπογράψει και όπως ισχυρίστηκε, δεν έχει υπογραφεί νέα προγραμματική σύμβαση. Πορεία στο Υπουργείο Εσωτερικών πραγματοποίησαν εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης. Στη συνάντησή τους με τον αντιπρόεδρο του ΟΚΑΝΑ, εργαζόμενοι για ακόμη μια φορά αντιμετώπισαν τον εμπεγμό της διοίκησης, καθώς ο ίδιος ο πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι η νέα προγραμματική σύμβαση δεν έχει υπογραφεί, γιατί δεν είναι οι διαδικασίες όπως έπρεπε. Εχμή της συζήτησης ήταν η πρόθεση της κυβέρνησης να βάλει και τους εργαζόμενους στο κέντρο πρόληψης στο ενιαίο μισθολόγιο με αναδρομική ισχύ από 1η-1η-2013, χωρίς μάλιστα να είναι καν δημόσιοι υπάλληλοι. Τέλος, να τονίσουμε ότι οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι εδώ και μήνες, κάτι που φανερώνει την κρισιμότητα της κατάστασης. Λειτουργούμε στην Κόρινθο, η έδρα μας είναι η Κόρινθος, αλλά πηγαίνουμε σε όλο τον νομό Κορινθίας από το 2000. Από το 2000 προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε όλη την τοπική κοινωνία, σε όλες τις ομάδες στόχους, στα παιδιά, στα σχολεία, σε γονείς, σε εκπαιδευτικούς, σε κληρικούς, στο στρατό, σε ανθρώπους που έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας ή προβλήματα χρήσης, όπου έρχονται εδώ και τους βοηθάμε και τους στηρίζουμε, ούτως ώστε να απευθύνονται σε θεραπευτικές κοινότητες και να αποτοξινώνονται. Θέλω να πω ότι το έργο μας, και δεν το λέω εγώ, το λέει όλος ο νομός που μας έχει αγκαλιάσει, είναι ανθρωπιστικό, είναι δύσκολο. Και σε αυτό το μεγάλο αγώνα, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, χρειαζόμαστε τη στήριξη όλου του κορινθιακού λαού, αλλά και όλων των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το πρόβλημα όμως, δυστυχώς, με τα 73 κέντρα πρόληψης που λειτουργούν στη χώρα μας, τώρα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ήδη τα 31 κέντρα πρόληψης είναι απλήρωτα. Οι συνάδελφοι είναι απλήρωτοι από 2 έως και 10 μήνες. Υπάρχουν πάρα πολλά οφειλόμενα στο ΙΚΑ, πολλά οφειλόμενα σε ενίκεια, δεν μπορούμε πια να ανταπεξέλθουμε σε λειτουργικά μας έξοδα. Και εμείς, επειδή βρισκόμαστε στο νομό Κορινθίας, οι εργαζόμενοι, έχουμε ήδη ένα μήνα πλήρωτη και τώρα βρισκόμαστε στο δεύτερο. Γιατί θεωρώ ότι από το κράτος υπάρχει μια πολύ μεγάλη ολιγορία, τολμώ να το πω και εμπεγμό, διότι η προγραμματική σύμβαση που ήταν να υπογραφεί ανάμεσα στα κέντρα πρόληψης, στον ΟΚΑΝΑ, στο Υπουργείο Υγείας και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ούτως ώστε να υπάρξει μια νεότερη χρηματοδότηση για τις ανάγκες των κέντρων, δεν έχει υπογραφεί. Η προηγούμενη σύμβαση έληξε το Δεκέμβρη. Κανονικά η προγραμματική σύμβαση, η καινούργια, που θα είναι και πενταετής από ό,τι γνωρίζω, έπρεπε να έχει υπογραφεί από τον Γενάρη του 2014. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Μάη του 2014 και οι απαντήσεις των αρμοδίων είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Υπάρχει δηλαδή μία αποφυγή να μιλήσει κάποιος για την ταμπακέρα. Συγκεκριμένα,
Έχουμε αρχίσει βεβαίως τις κινητοποιήσεις μας στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε κάνει επαφές με τον ΟΚΑΝΑ, ο οποίος όμως, παρόλο που οι συνάδελφοι εργαζόμενοι μας στηρίζουν, η διοίκηση, θα έλεγα μάλλον, μας αποφεύγει. Θέλω να σας πω τι διεκδικούμε ξεκάθαρα. Χρονοδιάγραμμα υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης που εκκρεμεί εδώ και 5 μήνες. Χρονοδιάγραμμα πληρωμής δεδουλευμένων των εργαζομένων και λειτουργικών εξόδων των δομών. Σαφή απάντηση για τον εάν ο ΟΚΑΝΑ θα συνεχίσει την προηγούμενη τακτική του να μην βάζει χρήματα σε όλα τα κέντρα πρόληψης, ώστε να τα χρησιμοποιεί παράτυπα για τις δικές του ανάγκες. Διευκρινήσεις επί της τροπολογίας για τα κέντρα πρόληψης που ψηφίστηκε σε νόμο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στις 7 Πέμπτου του 2014. Χρονοδιάγραμμα νομοθετικής ρύθμισης του ζητήματος αναδρομικών περικοπών μισθών, για το οποίο η Υφυπουργός Υγείας έχει δεσμευτεί. Μας υπόθηκε μόνο πως η ψηφιστής ατροπολογία δεν παρατείνει την ισχύ της προηγούμενης προγραμματικής σύμβασης, αλλά προβλέπει την ισχύ της νέας προγραμματικής σύμβασης όταν και εφόσον αυτή υπογραφεί. Το όταν και το εφόσον είναι χρονικοϋποθετική σύνδεσμη. Ενώ υπήρχε μια σαφής δέσμευση το προηγούμενο διάστημα ότι θα υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση. Το ερώτημα είναι λοιπόν, γιατί δεν υπογράφεται και γιατί χρησιμοποιούνται δικαιολογίες του τύπου λείπει ο Υπουργός, λείπει σε σύνοδο ο Υφυπουργός, λείπει ο Γραμματέας. Νομίζω ότι αυτά είναι αστεία πράγματα. Εάν θέλουμε ένα ανθρώπινο σύστημα υγείας και ψυχικής υγείας, κυρίως τώρα με την κρίση που διανύουμε, που τα προβλήματα έχουν αυξηθεί, θα πρέπει να σκύψουμε πολύ διαφορετικά απέναντι στις δομές ψυχικής υγείας και όχι να βάζουμε λουκέτα ή να κόβουμε τις δαπάνες κατά 50% και κάτω. Τα κέντρα πρόληψης είναι απαραίτητα στις τοπικές κοινωνίες, γιατί προσφέρουν υπηρεσίες δωρεάν, γιατί απευθύνονται όλο και περισσότεροι πολίτες σε αυτά, γιατί πραγματικά πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται και στις ομάδες τις εκπαιδευτικές, αλλά και στις ατομικές θεραπευτικές συνεδρίες και αποφορτίζονται από τον πόνο τους και ακουμπάνε τον πόνο τους, που είναι πολύ σημαντικό. Και όπως καταλαβαίνετε, το να έχεις υποδομές ψυχικής υγείας στις τοπικές κοινωνίες αλλά και σε εθνικό επίπεδο είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να δώσουμε βάση στην ψυχική υγεία. Το κράτος λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να βάλει προτεραιότητες σε αυτό το θέμα. Αν θέλουμε κοινωνίες με ανθρώπους ψυχικά υγιείς, θα πρέπει τα πράγματα να τα αντιμετωπίζουμε πολύ διαφορετικά και όχι με κοροϊδία. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο να πω και κάτι. Πέρα από τη χρηματοδότηση που παίρνουμε εμείς από το Υπουργείο Εσωτερικών, όταν την παίρνουμε, ή θα έλεγα την παίρναμε σε παρελθόντα χρόνο, ξεκίνησε την Παρασκευή και θα συνεχιστεί μέχρι και σήμερα το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χοροδιών στην Τρίπολη, στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξονα από όλους εμάς. Καλό βράδυ, γεια σας.